Καλησπέρα, Γαλένα Βελίκοβα μαζί μας. Καλώς το κορίτσι. Καλώς ήρθατε. Κάτσε να μιλήσουμε για χορό. Κάτσε να μιλήσουμε για το πόσο ωραία γυναίκα είναι, γιατί εγώ δεν την έχω ξαναδεί από κοντά. Όντως δεν είχε τύχει να γνωριστούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω εντυπωσιαστεί όχι μόνο με το φαίνεστε το όμορφο που είναι αδιαφυσβήτητο, αλλά και με την άβρα σας και με το star quality που έχετε, βρε παιδί μου. Εάν ήξερα τι υπέροχα λόγια θα ακούσω, θα είχα έρθει νωρίτερα. Είδες ο χορός τι κορμιά κάνει. Εσύ να τα βλέπεις. Γι' αυτό με βάλανε δίπλα σου. Ναι, για να μην φαίνεται. Θα μπορούσε ένας άνθρωπος σαν τον Δημήτρη να μάθει να χορεύει καλά. Ο χορός μαθαίνεται. Αρκεί να έχεις το ρυθμό και τη διάθεση. Έχεις ρυθμό και διάθεση. Τι ξέρω, τη διάθεση. Μόλις με είδε και μου είπε: θα κάνουμε πυρουέτες. Εγώ κάνω πυρουέτες. Πυρουέτες κάνω εγώ. 11 στη σειρά. Κατάλαβα. Πάντε τρουά, πάντε κάτρο, όλα τα έχω αυτά. Τώρα που μιλείς. Μπορεί να κροϊδεύεις, αλλά ο χορός βοηθάει πάρα πολύ. Έχει τα προτερήματά του, είναι πάρα πολύ. Και στη στάση του σώματος, γιατί το έχω ψάξει, έχω κάνει ρεπορτάζ. Και στο χαρακτήρα στα παιδιά. Πάνω απ' όλα βοηθάει στο μυαλό, στη ψυχολογία και στο σώμα. Δεν είναι ταξίδι, το μυαλό είναι. Όχι, όχι, το μυαλό χρειάζεται να ταξιδεύει. Μέσα από κάθε μουσική είναι σαν να πας σε μια διαφορετική χώρα. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την Γαλένα Βελίκοβα. Μιλάμε για ένα κορίτσι που είναι στην Ελλάδα περίπου 25 χρόνια, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, που έχει τελειώσει τη νομική με μάστερ και που παρόλα αυτά από τα 8 της χρόνια χορεύει και έχει προπονήσει πρωταθλητές και πρωταθλητές και έχεις πάρει και εσύ και πολλά, πάρα πολλά μετάλλια στο χορό. Πολλά. Και σε πολλές χώρες. Και σε πολλές χώρες. Εδώ σε γνωρίσαμε στην κριτική επιτροπή του Dancing πριν από πρώτη το φορά 2010. 20... Το 2010. Αν και ήμουνα και το 2008 στο Αλφα, στο Baby Dance, το παρουσίασε η Ζέτα Μακρυπούλια. Το θυμάμαι, εκεί ήμουνα. Να το θυμάσαι. Εκεί ήμουνα. Ναι, γιατί, γι' αυτό το λέω. Λέω εσύ, αν το θυμάται κάποιος, θα είσαι εσύ. Εκεί ήσουν, να σε θυμάμαι. Ναι. Baby Dance. Ήταν η πρώτη μου, το πρώτο μου βήμα. Και εγώ θέλω να σε ξεκινήσω λίγο ανάποδα, γιατί θα πούμε και για τα καλυσία και θα δούμε πολύ ωραίο υλικό. Γιατί, Γαλένα μου, δεν είσαι φέτος στο Dancing? Δηλαδή, και μόνο Γαλένα Βελίκοβα είναι συνυφασμένη με το χορό στην Ελλάδα. Το όνομα που είναι, είναι το Dancing. Άρρηκτα συνδεδεμένη. Στο μυαλό των τηλεθεατών. Πες μου τώρα, εάν δεν με ρώταγες, θα μπορούσες να κοιμηθείς το βράδυ? Δεν στο λέω πλάκα. Επειδή το παρακολουθώ και δεν θα μπορούσες. Δεν το λέω έτσι για να ακουστεί. Και έχω διαβάσει ότι θα ήθελες και εσύ να είσαι στην Επιτροπή. Κοίταξε, γιατί δεν είσαι? Το Dancing το έχω κάνει 11 φορές. Δηλαδή, περίπου 10 χρόνια ήμουν ακριτής στο Dancing with the Stars σε διάφορες χώρες. Το αγαπώ πάρα πολύ, είναι στην καρδιά μου. Δεν θα σου απαντήσω κάτι για το Dancing φέτος, γιατί δεν θα ήθελα να το σχολιάσω. Σου τηλεφώνησα. Και επειδή με έχουν ρωτήσει όλοι, δηλαδή εννοείται και όλες τις εκπομπές, θα θέλω να το σχολιάσω, αλλά δεν είναι κάτι που θέλω να το σχολιάσω. Σου τηλεφώνησα. Ναι, και είπε όχι. Αφού δεν θέλω να το σχολιάσω. Οκ, okay, θα μείνουμε εδώ. Εμάς πάντως μας είπε ότι... τηλεοπτικά ευχαριστώ, πριν που είδα ευχαριστώ. Να κρίνετε τον Δημήτρη Σταρόβα αμέσως. Όχι να το κρίνουμε, μεγάλη μόνο αυτό. Να μιλάτε για το χορό. Αυτό δεν θα μπορούσε να το κάνουμε ποτέ. Κανένας δεν μπορεί να κρίνει τον Δημήτρη. Γιατί? Ούτε είσαι μια ιστορία έτσι από μόνο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι διαφορετική περίπτωση, ξεχωριστή. Αυτό είναι. Δεν χωράει σε καμία κριτική, θα έλεγα. Είναι μεγάλη αλήθεια. Γενικώς δεν χωράω. Σε πολλά δεν χωράω. Λοιπόν, και Γαλένα, παρουσίασες πριν τρεις μέρες τα Καλυστία εδώ στην Ελλάδα. Να πούμε για ένα θεσμό που φέτος τον αγόρασε ο κύριος Πάνος Ζήνας και προσπαθεί να αναβαθμίσει τα Καλυστία που για πολλά πολλά χρόνια, σχεδόν μια δεκαετία, έχουν λιγάκι ξεχαστεί, γίνονται και δεν τα παίρνει χαμπάρι κανείς. Υποβαθμιστεί. Έχουν υποβαθμιστεί, θα έλεγα. Έχουν ξεφτύσει, θα έλεγα εγώ. Φέτος λοιπόν έγινε η πρώτη χρονιά μετά την αγορά των δικαιωμάτων από τον κύριο Πάνο Ζήνα με παρουσιάστρια εσένα. Όντως τα δικαιώματα εκχωρήθηκαν από τον κύριο Πρεβελάκη στο Πάνο Ζήνα με μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα από πίσω. Αν και φέτος δεν υπήρχε χρόνος, γιατί ήταν μόνο τρεις εβδομάδες πριν από τη βραδιά των Καλυστιών η μεταφορά. Οπότε αντικειμενικά ο χρόνος ήταν πάρα πολύ λίγος. Αλλά παρόλα αυτά έπρεπε να γίνουν, γιατί πρέπει να μας εκπροσωπήσει μια πολύ όμορφη γυναίκα στο εξωτερικό. Και οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Σίγουρα θέλουν τα Καλυστία να ξανακερδίσουν τη δημοτικότητα που είχαν. Και τη λάμψη. Και τη λάμψη και το κύρος και την έγκλη που όντως είχαν χαθεί στα τελευταία χρόνια. Αυτό βέβαια δεν είναι πολύ εύκολο να ξαναγίνει. Γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλοί συνθήκες. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ προσπάθεια. Είναι και η κοινωνία διαφορετική πια. Δηλαδή, νομίζω ότι. Φαντάζομαι δεν θα διαφωνήσετε παλιότερα.
δεν ήταν τόσο ισχυρό το modeling, για παράδειγμα, όπως είναι σήμερα στην Ελλάδα, οι influencers ή το Instagram. Έχουν αλλάξει λίγο οι διαδρομές των ωραίων κοριτσιών. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ, αλλά όπως λέει και ο Πάνος Ζήνας, τα καλλιστεία ήταν και καλό είναι να ξαναγίνουν ένα σημείο αναφοράς για τις νεαρές κοπέλες που παίρνουν κάνουν στα διαδρομία, στο modeling. Γιατί είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Και σίγουρα μας εκπροσωπούν και στο εξωτερικό, που είναι και αυτό καθόλου δεν είναι σημαντικό. Αλίμονο, διεκδικείς έναν παγκόσμιο τίτλο. Εγώ θα πω ότι αν τα καλλιστεία είχαν την έγκλη του παρελθόντος, δηλαδή αν βρουν ένα κανάλι να τα στεγάσει. Αυτό είναι, Γρηγόρη, αυτό είναι που λες. Γιατί όσο ήταν 20 χρόνια ήταν η μετάδοσή τους. Από το 90 μέχρι το 2010 ήταν στον Αντένα, ναι. Με όλη τη λάμψη της λάμψης, γιατί τα έχω ζήσει. Αν δεν υπάρχει μετάδοση τηλεοπτική, σίγουρα δεν υπάρχει. Βέβαια, ούτε χορηγούς θα βρεις, ούτε τίποτα. Πάμε να δούμε μία αναδρομή και να θυμηθούμε αυτό το θεσμό που έχει περάσει πάρα πολύ μεγάλες στιγμές. Έχω βρεθεί σε πάρα πολλά καλλιστεία, ναι. Στο Διογένης Παλάς. Θυμάσαι παλιά, επώνυμη... Σαν συμμετείχες εννοείς. Όχι, όχι. Ξέρεις λοιπόν, τι γινόταν. Στο κοινό. Στο κοινό. Η Ελένη Μενεγάκη. Ήταν οι περισσότεροι επώνυμοι. Και συγκριτική επιτροπή. Τραγουδιστές, πολιτικοί. Παρακαλούσαν. Κάνανε την πασαρέλα τους όλοι. Δημήτρη, ανάμεσα παρακαλούσαν από το κοινό. Τότε για μία πρόσκληση. Αυτό, για μία θέση. Να παρευρεθούν στη βραδιά του διαγωνισμού ομορφιάς. Μαύρη αγορά, Γρηγόρη. Τα καλλιστεία ήταν λέξη απαγορευμένη για τον Αντένα. Ήταν διαγωνισμός ομορφιάς. Αυτό δεν και εμένα μου το κάνανε παρατήρηση πάντως. Να θυμίσουμε έτσι ιστορικά. Σε πρώτο τραπέζι, έτσι. Ναι. Τη χρονιά της που συμμετείχε η Τζούλια. Τζούλια Αλεξανδράτη. Και εγώ εγώ έχω κάνει ένα μεγάλο θέμα για τις εστεμένες, οι οποίες μέχρι και σήμερα έχουν κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Λοιπόν, πάρα πολλές γυναίκες που είναι ανάμεσά μας, ενεργές σε πολλούς τομείς, είναι Star Ελλάς, Miss Ελλάς, Vita Star Ελλάς. Και στην πολιτική. Και Miss Φωτογένεια. Miss... Και έχουν καριέρα και στο εξωτερικό. Miss Τουρισμός. Πάμε να δούμε μια αναδρομή με πολύ ωραίες εικόνες από τότε, εκείνη την εποχή, Μαρία Βλάχου. Τα καλλιστεία είναι ένας θεσμός που αγαπήθηκε πολύ όχι μόνο από τον ανδρικό πληθυσμό, αλλά το εκθαμβωτικό σκηνικό από αμέτρητες καλονές που κάνουν πασαρέλα με το κομψό τους βήμα πάνω σε ψηλοτάκουνα, προκαλεί το θαυμασμό και των γυναικών. Είναι ένας διαγωνισμός που έχει παραδοσιακά επικεντρωθεί στην αξιολόγηση και κατάταξη των φυσικών χαρακτηριστικών των διαγωνιζόμενων, με κάθε βραδιά που διεξάγεται να είναι μοναδική. Ξεκίνησε το 1929 και είναι ο μακροβιότερος διαγωνισμός καλλιστείων στην Ελλάδα. Το 1954 ανεδείχθη στα Ρελάς η ηθοποιός Ρίκα Διαλυνά. Το 1959 η Ζωή Λάσκαρη, με το πραγματικό της όνομα Ζωή Κουρούκλη, σε ηλικία μόλις 15 ετών, κέρδισε τον τίτλο της Star Ελλάς. Το 1964 η Ελληνίδα ηθοποιός Κορίνα Τσοπέ ήταν η νικήτρια του διαγωνισμού Star Ελλάς Μισή Φίλιος. Το 1973 ο διαγωνισμός προβλήθηκε για πρώτη φορά μέσα από την κρατική τηλεόραση μέχρι την περίοδο του 1989. La mia libertà. Ας δούμε όμως κάποιες καλλίγραμμες παρουσίες από εκείνη την εποχή που πήραν το στέμα τους και έγραψαν τη δική τους ιστορία στο χώρο της ομορφιάς και όχι μόνο. Το 1981 για το διαγωνισμό ομορφιάς Star Ελλάς νικήτρια ήταν η Μαρία Νικούλη, ανάμεσά τους και το νούμερο 5 η γνωστή σε όλους μας τραγουδίστρια Λίτσα Γιαγκούση, η οποία τότε μπορεί να μην τα κατάφερε να προκριθεί, αλλά είχε μιλήσει στην κάμερα για όλα όσα ονειρευόταν. Από μικρό παιδί ήθελα να ξεφύγω από την ανωνυμία, γι' αυτό σκέφτηκα να γραφτώ στα καλλιστεία, γιατί πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή για την καριέρα μου. Δεν είναι το μοναδικό όνειρό μου όμως. Θέλω να κάνω ένα ευτυχισμένο γάμο, μια ήσυχη και ήρεμη ζωή, 2-3 παιδάκια. 1983 το στέμα της Star Ελλάς θα το φορέσει η Σία Φαρφαράκη, όπου αργότερα θα ασχοληθεί με την υποκριτική και το τραγούδι. Την ίδια χρονιά η Μέρη Μιλιαρέση πέταξε την κορδέλα της ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Το 1984 η χυμώδης από τότε Βάνα Μπάρμπα κερδίζει τον τίτλο της Miss Ελλάς και μαγνητίζει τα βλέμματα με την εντυπωσιακή της παρουσία. Ο αδερφός της Αλίνας, ο Νίκος ο Κουντουράς, μου είπε για το διαγωνισμό. Του είπε ότι δεν με ενδιαφέρουν τα καλλιστεία και δεν θέλω να πάω. Μου λέει είναι η πρώτη φορά που τα διοργανώνει ιδιωτικό κανάλι και αξίζει, γιατί θα έχει μεγάλη τηλεθέαση, οπότε και η δουλειά μου θα γινόταν ευκολότερη.
Από το 1990 με στάρ Ελλάς την Τζένι Μπαλατσινού, τα Καλλιστεία προβάλλονται από τον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Αντένα μέχρι το 2010, όπου την παρουσίαση αναλαμβάνουν το 1992 η Πέγγι Σταθακοπούλου και ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η Βίκη Κουλιανού το 1993. Στάρ Ελλάς, το νούμερο 5. Η Ελένη Μενεγάκη από το 1995 έως το 2005. Η Περσινή Μισελάς, Μέρη Μποζίκη. Η Τατιάνα Στεφανίδου την περίοδο 2006 έως το 2008. Είναι ο αριθμός. Και η Βίκη Καγιά την περίοδο 2009 έως το 2010. Άλλο περπατάω σωστά στην πασαρέλα και άλλο στο διαγωνισμό ομορφιάς. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. Η απευθείας μετάδοση του διαγωνισμού κάθε χρόνο ανέβαζε την τηλεθέαση στην κορυφή. Υπερπαραγωγές που άφηναν τον τηλεθεατή με το στόμα ανοιχτό. Ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο πρόβλημα του όνομα και τη λύση προτείνεις? Το 1992 το βραβείο για το καλύτερο σώμα κερδίζει η Μαρίνα Τσιντικίδου, όπου λίγο αργότερα στέφεται στάρ Ελλάς. Νούμερο 11, η Μαρία Τσιντική, Μαρίνα Τσιντικίδου. Ο τέταρτος διαγωνισμός στην ιδιωτική τηλεόραση το 1993 με 40 διαγωνιζόμενες είχε και αυτό στη δική του γεύση με Μις Ελλάς τη Μάνια Ντέλου και στάρ Ελλάς η Χριστίνα Μανούση. Χριστίνα Μανούση! Το 1994 η Βάνα Μπάρμπα ανακοινώνει τα αποτελέσματα για τη Μις Ελλάς και στάρ Ελλάς. Παρακαλώ ένα χειροκρότημα για τη φετινή στάρ Ελλάς 1994. Κυρία Κουτουζή, παρακαλώ, θα ήθελα να πιστέψει να κάνει η Ρούφα Γκουτιέρες. Έβλεπα ότι όλες οι κοπέλες οι οποίες έκαναν πραγματικά καριέρα στο χώρο της μόδας είχαν περάσει από τα Καλλιστεία. Δεύτερη στάρ Ελλάς το 1996 είναι η Νόνη Δούνια, ενώ Μις Ελλάς της ίδιας χρονιάς η Ειρήνη Σκλήβα. Η Ελένη Μενεγάκη συνεχίζει για ακόμη 9 χρόνια να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εστεμένων κοριτσιών, όπου κάποιες από αυτές ακόμη και σήμερα σταδιοδρομούν σε διάφορα λαμπρά επαγγέλματα. Το 2003 η Μαριέτα Χρουσαλά κερδίζει τον τίτλο της Στάρ Ελλάς. Το 2004 η Βάλια Κακούτη στέφεται και εκείνη Στάρ Ελλάς. Στάρ Ελλάς 2006 η Ολυμπία Χοψονίδου με τον τίτλο της δεύτερης Στάρ Ελλάς να κερδίζει η Τζούλια Αλεξανδράτου. Και μιλάμε, είχα ενθουσιαστεί, είχα πάει σπίτι και είχα πει ότι μαμά, ο κύριος Μεταξόπουλος ήθελε να δείξει τα σωστά πόδια και ο μπαμπάς ο κύριος Μεταξόπουλος και έδειξε εμένα, λέω. Το 2007 η Δούκισσα Νομικού εξελέγει Στάρ Ελλάς. Η αγωνία χτυπάει κόκκινο μαζί με τη ζέστη. Μις Ελλάς 2010 η Μαντό Γαστεράτου ενώ στάρ Ελλάς η Άννα Πρέλεβιτς. Μπράβο σου δούκλα μου και είναι και πιο ψηλή από τη Βιβιάνα. Όλα αυτά τα χρόνια ο σταθμός επένδυε οικονομικά στο θεσμό. Εντυπωσιακές τουαλέτες, εκλεκτοί καλεσμένοι, πλούσια δώρα που προσέφεραν στις νικήτριες του διαγωνισμού δημιουργούσαν ένα φαντασμαγορικό σοου. Από το 2010, λόγω οικονομικής κρίσης, τα Καλλιστεία σταμάτησαν να μεταδίδονται τηλεοπτικά. Όλα πια είχαν αλλάξει. Η παραγωγή των Καλλιστείων δεν θύμιζε με τίποτα τις χρυσές εποχές που όλοι είχαμε συνηθίσει. Το 2012 για πρώτη φορά μπορούσε κανείς να τα παρακολουθήσει μόνο διαδικτυακά. Το 2018 μεταδόθηκαν μέσα από τη συχνότητα του Μακεδονία TV με τον κορυφαίο τίτλο της βραδιάς να κερδίζει η Ιωάννα Μπέλα. Παρ' όλα αυτά η εκδήλωση ήταν λιτή προσαρμοσμένη στις επιταγές της εποχής. Τα Καλλιστεία, παρόλο που μετρούν σχεδόν έναν αιώνα ζωής, δεν έχουν χάσει τη λάμψη τους και αυτό που λείπει είναι μια φρέσκια αίσθηση του διαγωνισμού και τη φροντίδα του θεσμού, όπου από εδώ και στο εξής έχει αναλάβει ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Πάνος Ζήνας, επιδιώκοντας να ξανακερδίσουν το κύρος που απέπνεαν κάποτε. Τι ωραία! Τι στιγμές, τι θυμηθήκαμε. Πάντως, επειδή πήρε τα δικαιώματα ο Πάνος Ζήνας, εγώ θυμάμαι στα περισσότερα Καλλιστεία, γιατί τότε δούλευα στον Αντένα, τα ρούχα των κοριτσιών ήταν, και σίνεμα. Ήταν από τον Πάνο Ζήνα. Ο στόχος αυτός είναι να γίνει πάλι ο θεσμός, να πάρει την ίδια θέση,
Γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ομορφιάς και του θεάματος και της μόδας που σίγουρα μας αφορά όλους. Το ρεπορτάζ και... είπε η Μαρία Βλάχου κάτι πολύ σωστό, ότι τα καλλιστεία και οι έγκλοι τους είναι κατά κάποιο τρόπο συνυφασμένα και με την οικονομική ευρωστία της χώρας. Δηλαδή μέχρι το 2010 που ζούσαμε έτσι αυτή την έγκλη παρακολουθώντας τον θεσμό, η χώρα ήταν, το θυμόμαστε όλοι όσο προλάβαμε, ήταν πολύ καλά της. Μετά το 10 που ξεκίνησε η κρίση, ουσιαστικά δεν υπήρχαν χορηγοί, άρχισε όλο αυτό το πράγμα και ξεθόριαζε. Μακάρι. Πάντως εμείς θεωρούμε τώρα ότι είναι μια νέα εποχή με μια νέα υπογραφή. Γιατί η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή από πίσω. Σίγουρα φέτος οι διαδικασίες ήταν πιο συνοπτικές, αλλά από το χρόνο είναι όλοι πανέτοιμοι για να επιστρέψουν με πάρα πολύ βέβαια σεβασμό μπρος στη ιστορία, αλλά να πάει ο θεσμός και κάποια βήματα παραπέρα. Υπήρχαν συμμετοχές πολλές, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν συμμετοχές. Όλες οι νεαρές κοπέλες σίγουρα θέλουν πάρα πολύ και να πάρουν το τίτλο και τη στέψη. Όμως να ξέρετε και αυτό το στέμα έχει και κάποια βαρύτητα. Δεν είναι ότι είναι μόνο μια ευκαιρία και πολύ μεγάλη χαρά, αλλά έχει κάποιες υποχρεώσεις. Είναι και αυτό επίσης πολύ σημαντικό, ότι τα κορίτσια θα πρέπει να είναι και ένα κοινωνικό πρότυπο από εκεί και πέρα. Δηλαδή πρέπει να, με τις δράσεις τους να περνάνε και ένα κοινωνικό μήνυμα και όχι απλά ότι η ομορφιά είναι ομορφιά, αλλά να έχει και κάποιο σκοπό η ομορφιά μας. Πάντως με μεγάλη χαρά είδαμε πολλά κορίτσια που πήραν τίτλους. Και κάνανε καριέρα, πολύ μεγάλη. Και μεγάλη καριέρα, και υπήρχαν και κορίτσια που δεν κάναν καριέρα, αλλά έκαναν οικογένεια. Περισσότερες όμως κάνανε. Βεβαίως και κάνανε. Και κορίτσια και που δεν ήταν όμως, ήταν και ο μόνος τρόπος να κάνεις, έτσι είναι τώρα, ας πούμε. Δεν υπήρχε τα social media. Ναι, mm-hmm. Ναι, ήταν ένας τρόπος να γίνεις γνωστή. Χώρια τα σκάνδαλα τότε που βγαίνανε. Ναι, ναι, ναι. Τα λέγαμε κατά τη διάρκεια του. Πόσο περίεργη αισθητικά ήταν δεκαετία 80 και 90, έτσι τώρα μου και εμένα, δεν ξέρω αν είναι σε εσάς. Άλλη εποχή. Πολύ παροχημένο, ναι. Ένα πράγμα. Πούμε, είχαμε τις Περμανά τότε, κάτι άλλα βάτες, μαλλιά. Κάτι μαξιλάρια. Πολύ έντονο μακιγιάζ με χρώματα, ναι, φλούο, ναι, ναι, στο πρόσωπο. Ναι. Πάντα στον χρόνο θα δούμε θαύματα από το διαγωνισμό ομορφιάς. Συζητάνε κάτι τηλεοπτικά. Ναι, 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 μα αυτό είναι νομίζω βασική προϋπόθεση. Βασική προϋπόθεση για να επανέλθει και να πάει. Το Αλφα είναι να βρεθεί ένα κανάλι που θα μπορεί να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό. Το Αλφα δεν ήταν ωραίο έτσι όπως ακούστηκε. Το Αλφα λέει. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρεθούν οι χορηγοί, που σημαίνει ότι πρέπει να πέσουν πάρα πολλά χρήματα. Αν έχει τηλεοπτική κάλυψη, θα υπάρχουν σε αυτό. Αυτό, εάν βρεθεί ένα μεγάλο κανάλι και το καλύψει τηλεοπτικά, φαντάζομαι και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να πάμε καλύτερα, να βρεθούν και οι χορηγοί, να ρίξουν χρήματα, γιατί πραγματικά είναι ένα ωραίο τηλεοπτικό πάρα προϊόν. Πολύ ωραίο. Και εγώ θυμάμαι και τις τηλεθεάσεις εποχής. Πάρα πολύ ψηλή. Ήταν πάρα, πάρα πολύ μεγάλες. Γινόταν μια προετοιμασία πολλών μηνών. Με γυρίσματα, με όλα ήταν μεγάλα. Και είναι, και είναι διογέννη, ένα πρόγραμμα που είναι ενδιαφέρον και για τους άντρες και τις γυναίκες. Βεβαίως. Δηλαδή εμείς να εγκρίνουμε. Και βέβαια για τους άντρες. Μια τελευταία ερώτηση, επειδή τώρα τελευταία όσον αφορά στο modeling. Λίγο τα πρότυπα έχουν αλλάξει. Πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ βλέπω κοπέλες που κάνουν τεράστια καριέρα στο modeling και λέω αντικειμενικά δεν είναι αυτό που λες ωραία γυναίκα, όμως έχει άλλες προδιαγραφές. Με τα καλλιστεία τι γίνεται? Έχουν παραμείνει. Επειδή έχει το κομμάτι του μαγιό, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο κάποιος, εάν δεν έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα. Νομίζω είναι εντελώς διαφορετικό. Εδώ τώρα έρχεται και ένα ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει και με την εποχή. Ζούμε σε μια εποχή που όλοι δίνουμε τη δική μας μάχη για να επιτέλους να γίνει η διαφορετικότητα, τι να σταματήσει να λέγεται διαφορετικότητα. Σταμάτα πια. Κορυφαία. Πάντως νομίζω ότι έχει ναι, από όλους η ομορφιά, δηλαδή, έχει πάψει να θεωρείται ωραία γυναίκα ή πολύ αδύνατη, ή δίμετρη. Ναι, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να έχει ένα σκοπό η ομορφιά. Δεν είναι πολύ σημαντικό τι προσωπικότητα έχει. Δηλαδή για μένα ωραία γυναίκα. Στα καλλιστεία, γιατί να μην μπορεί να πάει μια γυναίκα με παραπάνω κιλά και διαφορετική, να μην είναι αυτό το πρότυπο, δύο μέτρα. Δεν θα γίνει ποτέ αυτό, βρε Αφροδίτη μου. Όμως εμείς συζητάμε ότι θα πρέπει να μας εκπροσωπήσει το εξωτερικό. Οπότε πρέπει να αλλάξει πρώτο έξω και μετά εμείς εδώ μέσα. Αν δεν ξεκινήσουμε εμείς να αλλάζουμε και να περάσουμε το μήνυμα, δεν θα αλλάξει τίποτα. Πάντως ο διαγωνισμός πρέπει να ακολουθήσει το πρότυπο του εξωτερικού. Γιατί εμείς αυτό θέλουμε να διακριθούμε και έξω. Βέβαια, αυτό. Να πάμε εμείς τότε, Γκαλένα. Έχουμε το δικαίωμα. Γκαλένα, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είσαι εξαιρετική με τις σχολές σου. Έχεις πόσες σχολές, είπαμε, χορού? 9 στην Αθήνα και 1 στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Αυτά είναι. Εκεί θα γραφτώ. Έτσι. Για να μην μπορείς να πας. Για να μην μπορείς να πας. Γιατί έχει ωραίο χαλούμι. Έχει ωραίο χαλούμι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γκαλένα μας. Και εγώ, ό,τι καλύτερο. Να χαίρεσαι τις κορούλες σου, μάζευε πρίκα.